τεράστιο πρόβλημα με την εκκόλαψη εκατοντάδων κουνουπιών στις 4 δεξαμενές όπου καταλήγουν τα λίμματα της κοινότητας αντιμετωπίζει το χωριό Κιβίδες, ενώ μεγάλη είναι η κίνδυνη της ρύπασης, σημειώνει σε καταγγελία του προς τον αρμόδιο Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Μπορών και Περιβάλλοντος, ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Γιώργος Περδίκης. Για το σοβαρότατο αυτό θέμα, δήλωση στην εφημερίδα Λεμεσός έκανε ο πρόεδρος της κοινότητας Κιβίδων, Ανδρέας Θεοφάνους, ο οποίος τόνισε πως εδώ και μια δεκαετία οι κάτοικοι φωνάζουν όπως καταργηθούν οι δεξαμενές με τα λίμματα και δημιουργηθεί βιολογικό σταθμός. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοφάνους, εδώ και 7 χρόνια τους είχαν υποσχεθεί ότι το 2011 θα ξεκινούσε η δημιουργία βιολογικού σταθμού. Δυστυχώς όμως αναβλήθηκε για το 2013 και τώρα λόγω κρίσης ούτε καν συζητιέται. Ταυτόχρονα ο κοινοτάρχης δήλωσε πως η εταιρεία Αναστασία, η οποία φτιάχνει τα γήπεδα γκολφ προς τον Άγιο Αμβρόσιο, ζητεί όπως τα λίμματα της κοινότητας Κιβίδων σταθούν κοντά τους, καθώς η εταιρεία Αναστασίου θα δημιουργήσει βιολογικό σταθμό για τα γήπεδα γκολφ και είναι ευκαιρία, όπως σημειώνει ο κ. Θεοφάνους, για το κράτος βοηθήσει να σταθούν εκεί τα λίμματα. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα φωνάζει ένα, εμείς φωνάζουμε 10 φορές. Είναι το πρώτο αίτημα που βάλετε πέρα και εδώ και μια δεκαετία. Σίγουρα τα κουνούπια δεν ενοχλούν το χωρικό, για μένα τουλάχιστον. Εντάξει, ο κατάλληλα το δικό του, το μακρύ του, άμα ρωτήσει και, και τον μικροβολόγο, θα σου πω ότι θα φτιάχνουν μέσα από τα κουνούπια. Αλλά δεν είναι πρόβλημα κοινό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι τελείως. Είναι πήξε κορεσμό και πρέπει να αλλάξει να ενεί βιολογικό σταθμό. Αίτημα το οποίο έχουμε εδώ και 7 χρόνια. Μας υποσχεθήκαν το 2011 ότι θα το ξεκινήσουν, αναβάλλαν το για το 2013 και από το 2013 και ύστερα λόγω κρίσης ούτε καν το συζητούν. Μα το τον έβαλα και πριν 3 μήνες στον Υπουργό σε τέτοια κέντρωση που είχαμε. Κάτι το οποίο εμείς θέλουμε να φύγει. Βεβαίως είναι σύστημα το οποίο έκαμε τον κύκλο του για την εποχή που γέννηκε ήταν καλό, για τη σημερινή εποχή όμως δεν είναι καλό. Έτσι έκαμε τον κύκλο του, πρέπει να είναι βιολογικός σταθμός. Είπαμε και την εταιρεία Αναστασίου θα έχουμε κάποια γήπεδα γκολφ τα οποία θέλουν συνταλήματα μα να τα στείλουμε και είναι ίσως η καλύτερη ευκαιρία να το κράτος βοηθήσει να κάνουμε κύριε το βιολογικό σταθμό να μην έχουμε τα έξοδα που ξέρει στην ασύμφορα. Ό,τι και θα γίνει είναι μέσω του κράτους. Αν καταλάβεις ότι ο ύψωρας και η επισκοπή που είναι βάση του ευρωπαϊκού νόμου πάνω από 2.000 κατοίκους πρέπει να κάνουμε βιολογικό σταθμό και ακόμα δεν είναι καμαζί. Εμάς έβαλα μας από το παράθυρο γιατί είμαστε οι πρώτοι που κάνουμε πακυπρίως και έβαλα μας και μάλλον μέσα ανάγκα. Με στην αναθεώρηση που ήταν να κάνουμε σήμερα, αλλά καταλάβει λόγω κρίσης, μας αδίκαν όλοι στο έλεος. Ειδικά είπα σας ότι ένα αίτημα της εταιρείας Αναστασίου για τα γήπεδα κόλπου να είναι δίπλα μας προς τον έναν απλωσιό, οι οποίοι θέλουν τα λίμματα μας να τα στείλουν με τουρπίνα και πάνω, κοντά του και θα κάνουν βιολογικό σταθμό κοινή που θα τον κάνουν έτσι κι αλλιώς. Και ένα αίτημα το οποίο έκαναμε πριν 7 χρόνια και τότε το κράτος δεν έδεχε του λίμματα να πιένουν σε ιδιωτές, τώρα δέχεται. Αν το κράτος βοηθήσει με λίγα έξοδα, μπορούμε να πάμε και κάτω. Ήδη η εταιρεία Αναστασίου θα πάρει βιολογικά λίμματα από την Λεμεσόν στον Άγιο Λαμπροσίο και θα περάσει που τα χωράφια δίπλα από εμάς. Αν το κράτος ήταν σωστό και ήθελε να βοηθήσει, μαζί με τα δικά του στον ίδιο αυλάκι που λέμε, μπορούσε να βάλει τα δικά μας. Όχι, δεν έχουμε ναι με όχι, απλώς τα τελευταία 1 χρόνια, 2 χρόνια μας γράφουν αυτή η πραγματικότητα. Δεν κοιτάζουν καθόλου προβλήματα. Για να σας πω μόνο απλά να καταλάβετε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Κάτσικος, μας είπε τον Οκτώβριο περιφερειακή δάνεια στην περιοχή μας στο Κρασοχώρια, την ανάβαλε, μας την ξαναείπε Ιούλιο φέτη μετά από 8 μήνες, την ανάβαλε και δεν θέλει να μας δει. Διότι δεν θέλουν να δώσουν λεφτά και λογικά όλα. Δεν και κατηγορώ τους εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά λόγω κρίσης δεν έχει λεφτά, γι' αυτό ούτε καν βλέπουν τα αιτήματα μας. Αλλά το βιολογικό το θέμα είναι το πρώτο που βάλουμε σε όλα τα αιτήματα που βάζουμε με οποιοδήποτε υπουργό θα βρεθούμε. Γιατί οι κατοίκοι της κοινότητας που διαμαρτύρονται δεν είναι απέναντί μας. Είμαστε συμμάχοι όλοι. Τον υπουργό των ίδιων τον είδαμε σε περιφερειακή στην Πάχνα και ήταν το αίτημα που βάλα, το μοναδικό που έβαλα στα κοινότητα. Θα το δούμε και με πιάσαν και ύστερα από 2 μέρες για να τους εξακριβώσω ακριβώς τι έθελα, διότι ήταν περιφερειακή. Τους είπα όλα τα προβλήματα και δεν μου ξαναπατήσα. Τέλος, ο κοινοτάρχης υπογραμμίζει το γεγονός ότι όλη η κοινότητα διαμαρτύρεται από κοινού για το συγκεκριμένο θέμα των δεξαμενών, ζητώντας επιτακτικά την απομάκρυνσή τους, ενώ τα κουνούπια συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους κατοίκους που βρίσκονται κοντά στις δεξαμενές.